Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, με σεβασμό στη μνήμη εκείνων που μας έδωσαν παραδείγματα αυτοθυσίας, ηρωισμού και περιφρόνησης προς τον κατακτητή, τιμούμε σήμερα τη μνήμη αυτών που πριν από 113 χρόνια προτίμησαν την ελευθερία από την δουλεία. Προτίμησαν την Ελλάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, προτίμησαν να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή από το πουθενά, να ξεθάψουν τους νεκρούς τους και να φύγουν για να αισθάνονται ελεύθεροι και να λέγονται Έλληνες. Τέτοια παραδείγματα αξίζουν την τιμή όλων μας. Λαοί που θέλουν να έχουν αύριο πρέπει να σέβονται τη μνήμη των προγόνων και κυρίως να τιμούν τα καρδιοθώματά τους. Χριστός Ανέστη. Σεβασμιωτάτη σταγόν και μετεώρων, εδημότατες αρχές, αγαπητοί προσκεκλημένοι, συνδημότες και συνδημότησες, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε στο δοξασμένο ιστορικό τόπο της Κοτσόφιανης για την εθνική τοπική γιορτή με εθνική εμβέλεια και σημασία και όχι μόνο. Το ολοκαύτωμα της Κοτσόφιανης το Μάη του 1898 δίνει τη λιμνικότητα των βλάχων προγόνων μας και την αγάπη για μια ελεύθερη ανεξάρτητη ζωή. Δείχνει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας αναλογιστούμε για ποια πράγματα αγωνίστηκαν οι προγόνοι μας, τι κέρδισαν και σε πόσα ωφεληθήκαμε. Η εθνική επέτειος του ολοκαυτώματος των προγόνων μας μπορεί να μας χρησιμεύσει ως οδηγός στην τρικυμία που ζούμε. Καλούμε όλους και ιδιαίτερα τους κοτσουφιανιώτες σε όποιο μέρος και αν ζουν να γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 13 Μαΐου έτσι όπως ταιριάζει το ιστορικό γεγονός και τους προγόνους μας. Με την ίδια μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα. Το χρωστάμε σε αυτούς και στα παιδιά μας. Ευχαριστούμε ως τοπική κοινότητα την Μητρόπολη Γρεβερινών και Σταγών και Μετεώρων, τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κύριο Χρήστο Μιχαλάκη και τον Δήμαρχό μας κύριο Δημήτρη Σακελαρίου για τη συνδιοργάνωση σημερινής λαμπρής και λιτής εκδήλωσης και όλους όσους κόπιασαν για την πραγματοποίηση της εθνικής αυτής επετείου. Ευχαριστούμε όλους σας και καλώς ήρθατε. Αποτιμούμε σήμερα φόρο τιμής στο ολοκαύτωμα της Κοτσόφιανης. Μέρα μνήμης η σημερινή. Μέρα που πρέπει να μας θυμίζει ότι οφείλουμε να αντιστεκόμαστε και να βάζουμε το σύνορο όταν και όπου πρέπει. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο για την πατρίδα και φαίνεται ότι έχουμε ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε από την ιστορική μνήμη, τις πράξεις που καταγράφηκαν με θετικό πρόσημο και συλλογική συνείδηση του έθνους. Ταυτόχρονα έχουμε ένα μεγάλο χρέος, τη μεταλαμπάδευσή τους στις νεότερες γενιές. Αυτό συνιστά σήμερα πράξη αντίστασης στα μεγάλα λόγια και στα άδεια συνθήματα. Ήταν και τότε, το 1898, το ελληνικό κράτος ήταν χρεοκοπημένο και ιτημένο στρατιωτικά. Αυτό δεν πτώησε τους κουτσοφλιανίτες βλάχους να διαλέξουν και διάλεξαν την ελπίδα που μόνο μια ελεύθερη πατρίδα μπορεί να προσφέρει. Διάλεξαν την προοπτική που μόνο η δουλειά και η δημιουργική πράξη και σκέψη εγγυούνται. Οι κουτσοφλιανίτες βλάχοι το 1898 έδειξαν έμπρακτα ότι η ελευθερία και το αύριο η αυτεξουσία ύπαρξης χρειάζεται θυσίες. Αντιστάθηκαν και δεν ενέδωσαν στις εύκολες υποσχέσεις του Οθωμανού δυνάστη και των Ρουμάνικων εμβασμάτων και έβαλαν το σύνορο μόνοι τους. Εναπόθεσαν την ελπίδα τους στην Παναγία την Λιμποχοβίτισσα. Με πίστη εργάστηκαν σκληρά και ξανάστησαν τα σπίτια τους στην ελεύθερη Ελλάδα. Δώσαν μαζί και την υπόσχεση να ξαναπάρουν πίσω τη γη τους και να την κάνουν ελεύθερη. Αγωνίστηκαν και στήριξαν τα αντάρτικα σώματα στον αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι κουτσουφιανίτες βλάχοι το 1898 κάνανε μία νέα αρχή. Μετέτρεψαν την πίκρα, τον πόνο και τον θυμό του ξεροζημού τους σε δημιουργική δύναμη. Και από τη στάχτη του ολοκαυτώματος της ιδιαίτερης πατρίδας τους ανέδειξαν τη σημερινή Κοτσόφιανη. Τα κατάφεραν με κόπους και θυσίες αλλά και με πολλή ελπίδα. Τιμούμε την αυτοθυσιαστική τους προσφορά στο βωμό του ελεύθερου ελληνισμού.
και δίνουμε μια διαβεβαίωση και μια υπόσχεση. Αντίσταση στα εύκολα λόγια, αντίσταση στη διαστρέβλωση της ιστορικής μνήμης, ελπίδα, αγώνα και δουλειά για να μείνουμε ελεύθεροι, ελπίδα, αγώνας όπως ταιριάζει σε Έλληνες. Ευχαριστώ. Σημειότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στην ιστορική Κοτσουβλιανή. Δεν θα σας πω πολλά, διότι οι προλαλήσαντες με κάλυψαν το τι σημαίνει για το ελληνικό, για τον ελληνικό λαό, το ελληνικό έθνος, η πράξη των προγόνων μας. Ήδη είναι γνωστό σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και σαν αδελφότητα φροντίζουμε να γίνει ακόμα πιο γνωστό σαν γεγονός. Γι' αυτό βλέπετε φέτος να έχουμε μαζί μας αδέλφια από το Μέτσοβο, το Ανήλιο, περιβολιώτες από τη Μαγνησία και να είστε βέβαιοι ότι κάθε χρόνο θα έχουμε περισσότερα αδέλφια μας, περισσότερους βλάχους. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, αλλά αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες για ένα πρόσωπο το οποίο ανελιπώς βρίσκεται εδώ, έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην αναβίωση αυτής της ιστορικής μέρας για μας, τον πρώην Δήμαρχο Τρικάλων, τον κύριο Παπαστεργίου. Κύριε Δήμαρχε, είναι ιδιαίτερη τιμή για μας να είστε κάθε χρόνο εδώ. Και δεν φτάνει ότι μας έχει βοηθήσει, δεν έχει κάνει τα μέγιστα, αλλά στην πόλη των Τρικάλων υπάρχει και η οδός Κοτσούβλιανης. Κύριε Δήμαρχε, υπόκριε. Κλείνοντας, να σας διαβεβαιώσω ότι η Αδελφότητα Παναγίας και ο Σύλλογος Παναγίας των Τρικάλων από κοινού θα διαδώσουμε τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε βλάχοι και αισθανόμαστε βαθιά την υποχρέωση να συνεχίσουμε αυτό το ωραίο που ξεκίνησαν πριν από 114 χρόνια οι προγονείς μας. Σας ευχαριστώ. Σημειώτατε, Άγιε Πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Εκπρόσωποι Φορέων, Χριστός Ανέστη. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο τόπος μας και οι ενέργειες που εκτελούν οι εκπρόσωποι είναι οι πρέπουσες που ταιριάζουν στην παρούσα φάση. Αιωνία η μνήμη στους προγόνους μας και να τους μιμηθούμε για αυτό που κάνανε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζίμας, ο Γιάννης και πολλοί πολλοί άλλοι, να με συγχωρέσετε αν κάποια ονόματα δεν τα λέμε, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτό το γεγονός, για να γιορτάζετε έτσι σήμερα, καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί